Πάμε λοιπόν τώρα και στο ρυθμιστή της επόμενης μέρας, τον κύριο Φάνη Ουγγρίνη, υποψήφιο βουλευτή με το ποτάμι πρώτη Θεσσαλονίκη. Όχι, ο κύριος Θοδωράκης λέει ότι θέλει να είναι το τρίτο κόμμα, ο τρίτος πόλος, ούτως ώστε να είναι ο ρυθμιστής της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές. Αν ο λαός μας επιλέξει, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Θα μου επιτρέψετε όμως μια παρατήρηση πρώτα. Έχω μια απορία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ απ' την άλλη μιλούν μόνο για το χρέος. Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι η ανεργία και τα λουκέτα. Το χρέος απασχολεί τα δύο μεγάλα κόμματα, διότι ελπίζουν πως αν κουρευτεί ή αν επιμηκυνθεί, θα μπορούσαν να ξαναπροσφύγουν στις αγορές, να ξαναδανειστούν και να ξανακάνουν προσλήψεις. Το ζητούμενο είναι να ανασάνει η οικονομία η ιδιωτική. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ουγγρίνη, διότι και εσείς λέτε ότι θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ναι. Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Και εσείς κόκκινες γραμμές. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να συμφωνήσει με τις κόκκινες γραμμές μας, με τα χαράς, να συνεργαστούμε. Εφόσον φυσικά είναι και η λαϊκή ετοιμιγωρία αποδίδει μια εικόνα τέτοια που μια συνεργασία θα είναι λογική. Όταν λέτε για ανεργία, εννοείται ότι είσαστε υπέρ των επενδύσεων. Σαφέστατα. Των μεγάλων επενδύσεων και φαντάζομαι ότι δεν έχετε και καμία φοβία με τις ξένες επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για επανακρατικοποίηση με έναν τρόπο ή κοινωνικοποίηση πάρα πολλών επιχειρήσεων. Συμφωνείτε σε αυτό? Μην λέμε τώρα ψέματα, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. 300.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Έναν άνεργο να προσλάβουν κάθε μία. Η ανεργία μπορούν. Θα μειωθεί 30%. Αν δεν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, αν δεν γίνουν όλα αυτά, μπορούν. Όχι. Είναι αδύνατο. Δυστυχώς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Λαφαζάνη ή το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, υπάρχουν και δύο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε ήδη αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά καλά κάνετε. Όχι, γιατί όχι, οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες, όπως και η ερμηνεία μας για την κρίση. Σας παρακαλώ. Διαβάζουμε κάποια πράγματα από τον ΣΜΕΝ, διαβάζουμε κάποια πράγματα από τους ΔΕ. Είμαστε προβληματισμένοι. Κύριε Κούτ, βλέπω και δυσφορείτε. Γιατί εσείς μιλάτε τώρα από. Τίποτα. Απλά μόνο επειδή παραλείπουν τη λέξη έθνος από την Ελλάδα που ονειρεύονται. Γιατί δεν υπάρχει λέξη έθνος μέσα στην σχολή. Κύριε Κούτ, το έθνος είναι ισχυρό όταν είναι και οικονομικά ισχυρό. Ναι, αλλά δεν παραλείπεται σαν λέξη. Οπότε αρχίζουμε έτσι. Κατεβάζει θολούρα πολύ το ποτάμι στα εθνικά ζητήματα, όπως το θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Όχι, έτσι είναι. Πολύ λυπάμαι, αλλά κάπως έτσι είναι.